Όχι. Ηλικίες εννοώ. Είναι 4. Ας πούμε 4,5, 3 και 2. Μέσα σε αυτήν την κάμα. Είναι πολύ μωρό. Είναι. Είναι, έχει πολλές ανάγκες και τα τρία. Δεν είναι ότι ήταν ωραία. Ο ένα θα πάει μόνο του, ας πούμε, κάτι. Ναι, ούτε καν. Ναι. Πώς είναι λοιπόν αυτό και για τους δυο σας? Είναι μια ωραία πρόκληση, νομίζω. Ναι. Πάντα είναι μια ωραία πρόκληση. Πάντα ωραία. Είναι ωραία. Δηλαδή, άμα δείτε και τη γυναίκα που τα αντιμετωπίζουμε όλα. πολύ θετικά. Δεν μας παίρνει κιόλας. Δεν είμαστε και άνθρωποι απεσιόδοξοι. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Δεν θέλω να φανώ γραφικός. Είναι πάρα πολλές και ευθύνες. Όπως ποιες είναι οι δυσκολίες, θα λες? Ας ξεκινήσουμε από το προφανέστατο, τα οικονομικά. Ναι. Και με την ακρίβεια που υπάρχει και με το επισφαλές επάγγελμα που έχω εγώ. Βέβαια. Ότι που κάθε σεζόν ψάχνω. Ένα χρόνο μπορεί να πάω καλά. Ναι. Δεύτερη χρονιά μπορεί να πάω καλά. Τρίτη, τέταρτη μπορεί να μην πάω καθόλου. Ναι. Όχι να πάω καλά. Ναι. Να μην πάω καθόλου. Ναι. Και μετά μπορεί και την πέμπτη να μην πάω καθόλου. Ναι. Τότε τι κάνουμε. Το αντιμετωπίζουμε καλά. Δεν βάζουμε στο μυαλό μας από πίσω κάτι ότι μπορεί να. Ναι. Υπάρχει αυτό μακριά, αλλά δεν το αφήνουμε να έρθει μπροστά. Πάμε σήμερα. Ναι, ούτε καν το αύριο. Σήμερα. Τι κάνουμε σήμερα, αυτό. Okay, όλα καλά. Πάμε στην επόμενη μέρα. Ναι. Προχωράμε έτσι. Ναι. Δεν πάμε σκεπτόμενοι, ωραία, το καλοκαίρι μπορεί να μην έχω δουλειά, τι κάνω. Που όντως μπορεί να γίνει. Ναι. Δεν το σκεφτόμαστε. Ωραία, αυτή είναι μία δυσκολία. Εντάξει, που αφορά εσάς. Τα υπόλοιπα, δεν γίνεται κάποια στιγμή να μην κλαίνει και τα τρία μαζί. Και να είναι όλα γίνεται χαμός. Σαν διαφήμιση. Γίνεται χαμός. Εκεί δεν σε πιάνει απελπισία. Ή εσένα ή στη Vivian. Δεν ξέρω. Όταν είμαι στο σπίτι. Ή δεν επιτρέπεται. Όταν στο σπίτι. Τα πάντα επιτρέπονται. Τα πάντα. Και οφείλουμε. Αυτό που με πιάνει απελπισία είναι στο αυτοκίνητο. Όταν τα πιάσει κρεσέντο και τα τρία. Α, αρχίζει το ένα, αρχίζει και τα τρία. Και τα τρία, εννοείται. Oh. Εννοείται. Τι νοείς κρεσέντο? Φωνή. Τραγουδιστική. Εντάξει, αυτό ευχάριστο δεν είναι. Άμα σε βάλω μέσα θα δεις. Τι κάνεις εκεί, δεν είναι, ψυχραιμία. Στην αρχή λέω, σε παρακαλώ, σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα, σε παρακαλώ. Και μετά κοιτάζω απ' έξω. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Σταματάνε κάποια στιγμή. Δεν σταματάνε ποτέ. Δεν κουράζονται. Όταν πάμε σπίτι. Ναι. Όλη τη διαδρομή τη βγάζετε έτσι. Πρόσεξε. Και στο σπίτι δεν είναι ότι κουράζονται, αλλά αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κοιμηθούν. Ναι. Εντάξει, το καλό είναι ότι είναι τρία. Κάποιοι είναι και πολύ κοντά στην ηλικία. Οπότε φαντάζομαι κάνουν παρέα το ένα με το άλλο. Πολύ. Και αυτό είναι καλό. Δεν χρειάζεται δηλαδή εσύ να αυτό είναι καλό στα καλά. Ναι. Αλλά και πρόβλημα στο. Δηλαδή, άμα αρχίζει να κλαίει το ένα, θα κλαίνουν όλα ή όχι. Ή άμα τσακωθεί το ένα, θα τσακωθούν και τα τρία. Δεν ξέρει πώ ξεκίνησε. Δεν ξέρει να τσακωθούν τρία μωρά τώρα. Ενώ ότι δεν έχουν και επιχειρήματα. Δεν λέω λεκτικά. Πάνε να αρπάξουν την κούκλα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω. Δεν θυμάμαι τι κάνω. Με πρωτόγονα συναισθήματα. Α, πετάνε πράγματα. Δεν έχει. Α, πετάνε πράγματα. Ναι, μαλλιά, ξεμαλιάσματα. Δεν έχει τέτοια πράγματα, βέβαια. Μεταξύ του. Ξεμαλιάζονται. Έλα, Θανάση. Δηλαδή, πρώτη φορά τα ακού. Ναι. Δεν θυμάμαι. Το έμαθε τώρα. Τώρα που το λες και εγώ, μου πετούσαμε πράγματα. Αλλά μεγαλύτερη ηλικία εμεί. Και πώ το αντιμετωπίζετε αυτό, όταν γίνονται τα ξεμαλιάσματα και φωνέ, τι κάνετε? Προσπαθούμε να τα ηρεμήσουμε. Και μετά όταν μεγαλώσει να δει, θα παίρνει μία τα ρούχα τη Αλληνή. Και πήρε και τη μάσκαρα και πήρε και το βραγιό. Ψύχρεμος είσαι. Ναι. Είναι κάτι που δεν ήξερε, που το άκουγε ή όλα. Και εσύ και η Βίβιαν τα γνωρίσατε στην πορεία, ρε παιδί μου, όταν συνέβαιναν. Ό,τι και να σου πούν. Ναι. Όσο και να σε προειδεάσουν, μόνο όταν τα ζήσεις θα καταλάβεις. Ναι. Και μπορεί τώρα άλλα ερεθίσματα να έχει ο ένας, να τα έχει αντιμετωπίσει αλλιώς. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, είναι όλα διαφορετικά. Ασχολήθηκες. Παιδοψυχολόγους, αυτά να διαβάσεις. Παιδοψυχολόγους. Ενώ βιβλία τέτοια. Αρκετά, ναι. Βιβλία. Αλλά και πάλι δεν είναι. Ξέρεις τι είναι ένα βιβλίο. Το διαβάζεις, σου δίνει ιδέες. Στην πράξη είναι όλα διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, αυτά που. Μοντεσόρι και αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό. Στη θεωρία είναι εξαιρετικό. Έλα στην πράξη να το κάνουμε. Μοντεσόρι είναι αυτό που λέει: κλαίει το παιδί, άστο να κλαίει. Όχι, όχι, όχι. Μοντεσόρι είναι που τα φέρνει όλα στα μέτρα του παιδιού. Α, okay. Α, ναι, μπράβο, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Που είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Ναι, είναι πολύ καλό. Ναι, κάποιο πρέπει να παίρνει την απόφαση όμω. Δεν αφήσει τα τρία μωρά να αποφασίσουν. Αυτό το. Ένα όχι δυσάρεστο, δηλαδή μια τεράστια δυσκολία με τα χρόνια που. Είναι εκεί πέρα που ήμασταν άνθρωποι με τη Vivian που θα πηγαίναμε για το ποτό μας έξω, θα πηγαίναμε για το φαγητό μας. Τώρα πλέον αυτό είναι μία φορά το μήνα και αν. Ναι, ναι, σας λείπει αυτό. Ναι. Ξεκάθαρο. Ναι. Ναι. Προσπαθούμε, καθόμαστε στο μπαλκόνι, ξέρω. Έχουμε φτιάξει ένα μπαλκόνι, καθόμαστε εκεί πέρα. Εντάξει, κοιμούνται λίγο νωρίς, δεν κοιμούνται. Α, το πούμε. Αλλά λείπεις εσύ στο θέατρο. Ναι. Και να κοιμηθούν πρέπει να τα φυλάει κάποιος. Για να φύγουμε. Όχι, να φύγετε, ρε παιδί μου, το να κάτσεις ναι, λίγο και να πεις μια κουβέντα ενήλικη. Ναι. Αλλά τώρα, όταν εγώ ξεκινάω να δουλεύω φουλ, η Vivian θα τελειώσει 9 η ώρα. Εγώ 11, 12, ναι, ναι. Το 10.30. Ναι. Το βράδυ. Όλη τη μέρα τα προσέχει κάποιος τα παιδιά. Ναι. Εσύ μοναχοπέδι, ήθελες πολλά παιδιά. Δηλαδή, το θέλει.
πώς πω, έλεγες... Νομίζω ότι... Σαν όνειρο. Νομίζω ότι δεν μου πέναγε καν από το μυαλό. Ναι. Καθόλου. Ναι. Όταν ήρθε το δεύτερο, δηλαδή, πώς ήταν? Υπέροχο. Είπατε εντάξει, ωραία, να έχουν παρέα. Ναι. Το τρίτο. Το ίδιο. Υπέροχο. Το ίδιο. Τώρα νομίζω είστε και πολύτεκνοι πια. Δεν ξέρω. Ναι, νομίζω εξισώθηκαν αυτά. Ναι, νομίζω εξισώθηκαν. Και αλλάζει και ο νόμος τώρα, να ξέρεις, θα το έχεις όλα τα χρόνια.